που βρίσκεται η Μαριέτα. Μαριετάκι, καλημέρα, μας ακούς. Καλημέρα σας. Καλώ το. Τι κάνεις? Γεια σου, Μαριέτα. Καλά είμαι, ευχαριστώ. Να πούμε εσείς λοιπόν. Μια χαρά είμαστε κι εμείς, Μαριέτα. Να πούμε σε εσύ την είδηση ξανά. Είχε μια επικοινωνία η Μαρία Μενούνου. Μαριέτα με την Μαριά Μενούνου. Μπράβο, για το θέμα του dancing. Ακριβώς. Βασικά γνωρίζεστε από πριν, Μαριέτα μου, είστε φίλες, κάνετε παρέα, γιατί δεν την ξέραμε αυτή τη φιλία. Ναι. Είμαστε φίλες, ναι. Πού είχατε γνωριστεί? Έχουμε γνωριστεί εδώ στην Ελλάδα, μέσω ενός κοινού μας γνωστού. Αλλά από τότε έχουμε κρατήσει την επαφή και τη φιλία και βρισκόμαστε και στην Ελλάδα όπου έρχεται εκείνη, αλλά και στην Αμερική όπου ταξιδεύουμε εμείς. Πολύ ωραία. Να δούμε λοιπόν τι είπε η Μαρία Μενούνος για την επικοινωνία που είχε μαζί σου. Να το δούμε τώρα. Ναι. Λοιπόν, η Μαρία Μενούνος, το νέο είναι ότι θα είναι στο Dancing with the Stars. Ναι, σήμερα. Ξεκινά σήμερα, that's amazing. Thank you. Σε εύχομαι να εμφανιστείς και στο ελληνικό dancing. Θέλω να βάλω κάτι μέσα, αλλά πρέπει να κερδίσω κάθε εβδομάδα να φτάσω στο σημείο που μπορούμε να βάλουμε κάτι δικό μας μέσα. Και μίλησα με τη Μαριέτα σήμερα και λέω, θέλω να με βοηθήσεις, ό,τι να μου πεις να με βοηθήσει με το... Το training πότε ξεκινάει? Χθες έκανα την πρώτη και τώρα πάω ξανά. Ο Γιώργος Ατσίδης έκανε τη συνέντευξη, να πούμε. Στο Γιώργο φάνηκε πολύ φυσιολογική η επικοινωνία σας. Εμάς μας εντυπωσίασε λίγο πιο πολύ γιατί δεν γνωρίζαμε αυτή τη σχέση. Τι της είπες λοιπόν, Μαριέτα, τι σου είπε βασικά όταν σε πήρε? Κοίτα, ήξερα από πριν ότι της είχε γίνει πρόταση για να συμμετέχει. Εγώ φυσικά ήμουν αθλητική, γιατί είναι ένα πάρα πολύ ωραίο σοου και περνάς και πάρα πολύ ωραία κατά τη διάρκεια της συμμετοχής σου. Τελικά όμως φαίνεται αποδέχτηκε εκείνη την πρόταση, παύλα πρόσκληση. Ξέρω ότι ήταν λίγο, λίγο περίεργα με τους χορούς. Γιατί μου λέει δεν ξέρω αν το έχω τόσο, πώς να το κάνω, πώς να το χειριστώ. Και της λέω που είναι αγχώνας, έχει και τρομερό παρτενέρ. Είναι και πρωταθλητής αρκετές φορές, νομίζω, στο αντίστοιχο της Αμερικής στο dancing. Και κάνει εξαντλητικές πρόβες. Δεν ήξερα αν μπορεί να τα απεξέλθει στο πρόγραμμα που έχει στην εκπομπή την καθημερινή με το dancing. Αλλά επειδή είναι τρομερό κορίτσι και μπορεί να καταφέρει πάρα πολλά πράγματα την ίδια στιγμή, εγώ της είπα να το κάνει, τουλάχιστον αυτή ήταν η δική μου συμβουλή, διότι νομίζω ότι θα τα πάει και πάρα πολύ καλά, γιατί είναι τηλεομανής και θέλει να τα κάνει όλα στην εντέλεια, σε οτιδήποτε και κάνει, είτε στην προσωπική της ζωή, είτε στον επαγγελματικό τομέα. Να σου πω, Μαριέτα, ξέρεις αν γνωρίζει η Μαρία Μενούνος να χορεύει δημοτικούς χορούς ελληνικούς, Καλαματιανό και τέτοια? Κάτι ξέρει. Ναι, ξέρει. Ναι, αλλά είναι πάρα πολύ καλή στα σπορ. Το έχει πάρα πολύ, ειδικά στο μπάσκετ. Ωραία, χορέψει Καλαματιανό εκεί. Μαζί. Πλάκα τα εκεί. Στο μπάσκετ και τη βόλη παίζει. Έχουμε παίξει και από αυτό. Και γενικά το έχει πάρα πολύ. Είναι πολύ αθλητική. Τη αρέσει η γυμναστική. Γι' αυτό νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα αυτό. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε. Σωματική διάβλεψη, να το παρατώσεις λίγο με τον αθλητή. Βέβαια. Και εσύ το ίδιο άλλωστε. Την στηρίζουμε τώρα. Εννοείται ότι την στηρίζουμε. Πραγματικά δεν το συζητώ. Καλή επιτυχία. Να το ψάξει και όλο το ψηφίσμα από Ελλάδα. Ναι. Καλή επιτυχία στη Μαρία Μενούνους να ευχηθούμε και σε ένα Μαριετάκι μου σε περιμένουμε ξανά εδώ να έρθεις να τα πούμε και από κοντά. Βεβαίως, όποτε θέλετε. Πολλά φιλιά να έχετε. Ευχαριστούμε πολύ, Μαριέτα. Βλέπω και εσάς που δεν βλέπω. Ωραία.